Τώρα, στην τελική ευθεία για την ανάδειξη ηγεσίας μπαίνει το κίνημα αλλαγής. Σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας συνεδριάζει η κεντρική πολιτική επιτροπή του κόμματος, προκειμένου να εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής Διοντολογίας για το χρονοδιάγραμμα αλλά και τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθηθούν. Η Κάτια Φωτιάδου βρίσκεται εκεί για να μας ενημερώσει. Κάτια. Τη συνεδρίαση άνοιξε με την ομιλία της Φώτη Γεννηματά, η οποία εξήγησε γιατί ζήτησε την διαπίστευση των διαδικασιών για την ανάδειξη νέου Προέδρου, καθώς, όπως είπε, με αυτόν τον τρόπο ήθελε να βάλει τέλος στην εσωστρέφεια του κόμματος και να κλείσει όλα τα εσωτερικά ζητήματα, προκειμένου η παράταξη να μην ευνηδιαστεί μπροστά στις πολιτικές του Κυριάκου Μητσοτάκη που μπορεί να φέρουν πρόωρες εκλογές. Η Φώτη Γεννηματά, είπε, εγγυήθηκε μια δημοκρατική διαδικασία, ανοιχτή με διαφάνεια, ανοιχτή προς όλους τους δημοκρατικούς πολίτες, με στόχο το κίνημα αλλαγής να βγει ακόμη πιο ισχυρό και να το καταστήσει πρωταγωνιστή στις πολιτικές εξελίξεις αλλά και στην προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου. Ζήτησε νέα εντολή, νέα εμπιστοσύνη, μια νέα εμπιστοσύνη των προοδευτικών πολιτών για άλλη μια φορά με στόχο την ανωδική, τη συνεχή ανωδική πορεία του κόμματος αλλά και την νίκη. Ένα καθαρό κόμμα που, όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν πρέπει να κοιτάξουμε ούτε λίγο δεξιά ούτε λίγο αριστερά, γιατί η διάσπαση σε αυτή την περίπτωση θα είναι πρώτο πυλόν και αυτή τη φορά θα είναι χαριστική βολή, καθώς Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ περιμένουν για να μοιραστούν τα ημάτια μας, όπως είπε χαρακτηριστικά. Τρίπτυχο του κόμματος είναι ενότητα, αυτόνομη πορεία και σοσιαλδημοκρατική ταυτότητα. Αυτά τα τρία, αυτό το τρίπτυχο είναι η εγγύηση για το άλμα προς τα μπρος. Τώρα είναι η ώρα, όπως είπε χαρακτηριστικά, είναι η ώρα για το κόμμα. Με αφορμή τη νίκη του SPD στη Γερμανία, που ανοίγει το δρόμο στην Ευρώπη για τη σοσιαλδημοκρατία, τώρα είναι και η ώρα για το κίνημα αλλαγής να ανέβει και πάλι να βρεθεί στο επίκεντρο του πολιτικού σκηνικού. Τέλος, έδωσε απαντήσεις όσους την επικροτούν και της λένε ότι πρέπει να γυρίσουν στο Πασό και να σταματήσει να υπάρχει το κίνημα αλλαγής. Όπως είπε η ίδια η πρόεδρος του κινήματος αλλαγής, το Πασόκ υπάρχει γιατί υπάρχει το κίνημα αλλαγής. Αν δεν υπήρχε το κίνημα αλλαγής, το Πασόκ δεν θα συζητούσαμε γι' αυτό τώρα. Εγώ έμεινα, δεν το εγκατέλειψα ποτέ. Είμαι στη Χαριλάου Τρικούπη. Όποιος θέλει να με βρει, μπορούμε να πούμε σύμφωνα και φωνήεντα στο γραφείο μου στη Χαριλάου Τρικούπη. Όσα φωνήεντα και σύμφωνα θέλει ο καθένας, όσο πυροβολούσε το Πασόκ τα προηγούμενα χρόνια, τώρα πυροβολούν το κίνημα αλλαγής που είναι το όχημά μας προς τη νέα αλλαγή, είπε καταλήγοντας η κυρία Γεννηματά. Κάτια, σε ευχαριστώ πολύ και πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα της ομιλίας της κυρίας Γεννηματά. Συντρόφισσες και σύντροφοι, αν θολώσουμε ξανά το μήνυμά μας, αν κοιτάξουμε λίγο δεξιά ή λίγο αριστερά και χαλάσουμε τη γραμμή της αυτόνομης πορείας, τότε ο διχασμός και η διάσπαση είναι πρώτων πυλών και αυτή τη φορά θα είναι η χαριστική βολή στην παράταξή μας, στην προοδευτική παράταξη, και θα παίξουμε το παιχνίδι των αντιπάλων μας που επιθυμούν αυτή τη στιγμή να μοιράσουν τα ημάτια μας. Έχουμε πια ένα σύγχρονο, διακριτό, εναλλακτικό, σοσιαλδημοκρατικό, πράσινο αφήγημα. Αυτή είναι η δική μας δέσμευση. Αυτό είναι το δικό μας κοινωνικό συμβόλαιο με τους προοδευτικούς πολίτες.